a lot of soul. Και θέλω να πω το εξής. 30-12 ήταν το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε. Από τις 30-12 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3 έκτακτες κατεπίγουσες οικονομικές επιτροπές. Έχει συνεδριάσει τις οικονομικές επιτροπές. Η πρώτη αφορούσε πληρωμή εργαζομένων και εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Έγιναν διαπεριφορά σε αυτές οι συνεδριάσεις, σε εισαγωγικά το συνεδριάσεις. Η δεύτερη αφορούσε την έλλειψη πετρελαίου, γιατί έπρεπε να πάρουμε απόφαση γιατί είχαν μείνει σχολεία από πετρέλαιο, ενώ είχαμε διαβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά. Και η τρίτη σήμερα, έκτακτη Οικονομική Επιτροπή για τα καύσιμα. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, πόσο έκτακτε θεωρείτε ότι είναι αυτές οι οικονομικές επιτροπές, όταν για τα καύσιμα έχουν γίνει 4 τουλάχιστον έκτακτες συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής? Θεωρείτε ότι είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης και διακυβέρνησης του Δήμου? Έχουν περάσει 7,5 μήνες από την ημέρα που έχετε εκλεγεί σαν δήμαρχος. 7,5 μήνες από την ημέρα που έχετε εκλεγεί σαν δήμαρχος. Να ακούτε τι λέω, κύριε συνάδελφε, και να μην σχολιάζετε. Εντάξει, όπως ακούω και εγώ προσεκτικά οποιονδήποτε. Οφείλατε να έχετε καθίσει με τις υπηρεσίες του Δήμου, με αυτές τις υπηρεσίες, με τους ίδιους υπαλλήλους, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί και θεωρώ ότι θα είναι ακόμη, θα εξακολουθούν να είναι καλοί. Διοικήσαμε και εμείς το Δήμο. Δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα. Έχετε Γενικό Γραμματέα, έχετε ειδικούς συνεργάτες, καθίστε κάτω και λύστε τα προβλήματα. Αν εμείς στις συνεδριάσεις μας καλείτε να συμμετέχουμε, πούμε όχι, θα είμαστε οι κακοί της παρέας. Αν πούμε όχι, να μην γίνει συνεδρίαση και τα παιδιά κρυώνουν στο σχολείο, θα πούνε ότι φταίει ο Καρμύρης, φταίει ο Κοντάκος, φταίει ο Χίψη, Δημοτικός Σύμβουλος. Καθίστε κάτω και λύστε τα προβλήματα. Καλά αυτά που μας είπατε στην αρχή για τα 2.500 χρόνια, καλή εξωστρέφεια που προσπαθείτε να κάνετε για το. Προσπαθούμε κάτι να κάνουμε καλύτερο για το Δήμο μας, αλλά υπάρχει και η καθημερινότητα. Δώστε βάση και στην καθημερινότητα. Και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Διαβάζουμε συνεχώς. Εγώ δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία, αλλά παρακολουθώ έτσι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπω συνεχώς φτιάχνετε κάποιες επιτροπές. Και αφού φτιάξετε τις επιτροπές, λέτε κάτω και όποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος θέλει να συμμετέχει στις επιτροπές, ας το δηλώσει. Εγώ θεωρώ, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Ερχόσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχετε βάλει το έκτο θέμα σήμερα, και πείτε σύσταση επιτροπής για τα 2.500 χρόνια. Έτσι γίνεται, κύριε Δήμαρχε. Πιστεύω, έχω μια εμπειρία αρκετών χρόνων στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρώ ότι οι αποφάσεις, βεβαίως ο Δήμαρχος έχει τον κύριο λόγο για να παίρνει τις αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις τις παίρνει το κυρίως θεσμικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.